συναγωνίστριες, το ΚΚΕ είναι εδώ. Είμαστε παρόντες, όπως πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα, κάθε ώρα, στο πλευρό της εργατικής τάξης, της ΛΑΡΚΟ, της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε την τελική φάση αυτού του άτιμου πολέμου ενάντια στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας μας. Προχώρησε με την κυβερνητική τρόικα, Σταϊκούρα, Σκρέκα, Χατζηδάκη σε αυτή την κατάπτυστη υποτίθεται πρόταση προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλά κάνανε, καλά κάνατε και τους απαντήσαμε όχι, το εγκληματικό σχέδιό σας δεν θα περάσει. Στον άτιμο πόλεμο απαντάμε με πόλεμο, με τον καθημερινό αγώνα μας, με αλληλεγγύη, με τον αγώνα όλων των εργαζομένων της χώρας, των λαϊκών στρωμάτων. Πέσαν πλέον οι μάσκες, τα κόλπα τα διάφορα που μηχανεύονται ότι δήθεν θα πάρουν τους πάνω από 55 για κοινοφελή εργασία. Τα ξέρουμε αυτά τα προγράμματα. Ποιος μπορεί να ζήσει την οικογένειά του με 500 ευρώ, με τα παιδιά στο δρόμο, με άστεγη την οικογένεια, με την οικογένεια χωρίς δουλειά. Αυτά τα κόλπα που ξέρουν για τους υπόλοιπους που λένε ότι θα πάνε στα προγράμματα επανακατάρτισης, τα ξέρουμε κι αυτά, είναι τα προγράμματα ανεργίας. Γι' αυτό αυτό το στεντόριο όχι που είπατε πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχετε μαζί σας όλη την εργατική τάξη της χώρας. Έχετε μαζί σας τη μικρομεσαία αγροτιά, έχετε μαζί σας τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τις γυναίκες και τα παιδιά των οικογενειών των εργαζομένων. Δεν θα τους περάσει. Τα σχέδια αυτά ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας τώρα, είτε του ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε του ΠΑΣΟΚ. Έχουν τεράστιες ευθύνες. Η εργατική τάξη δεν τρώει κουτόχορτο. Θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Δεν θα τους περάσει. Έχετε μαζί σας όλο το λαό, την κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων. Η ΛΑΡΚΟ χρόνια τώρα απαξιώθηκε συνειδητά. Συκοφαντήθηκαν οι εργαζόμενοι και η ΛΑΡΚΟ. Αυτό το σχέδιο όμως δεν μπορεί να περάσει. Ποιον μπορούν πλέον να κοροϊδέψουν? Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δίθεν τεράστια χρέη στη ΔΕΗ τι κάνουν με άλλους βιομήχανους, τι κάνουν με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Τους δίνουν, τους κλείνουν τα χρέη, τους μειώνουν τα χρέη, τους μειώνουν τους αυτά που πρέπει να πληρώσουν ή τους τα δίνουν τζάπα, δίνουν τζάπα ρεύμα τη στιγμή που η ΔΕΗ είναι εδώ βασικός μέτοχος της ΛΑΡΚΟ. Και οι μέτοχοι σε αυτή την οικονομία της καπιταλιστικής αγοράς βάζουν κεφάλαιο. Από πού και ως πού χρωστάνε οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, η ΛΑΡΚΟ στη ΔΕΗ. Όταν διάφορες βιομηχανίες πληρώνουν τζάπα, δεν πληρώνουν ρεύμα. Για να μην πούμε τώρα και όλα αυτά που λένε τα χρήματα που δεν υπάρχουν. Την προηγούμενη βδομάδα στη Βουλή ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία νόμο, τον αναπτυξιακό νόμο, και τσακώνονταν τα διάφορα κόμματα και η αξιωματική αντιπολίτευση με την κυβέρνηση για το ποιος θα μοιράσει καλύτερα τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεγάλους επιχειρηματίες. Ούτε ένα ευρώ για την ΛΑΡΚΟ.
Ποιος αναπτυξιακός νόμος? Ποια ανάπτυξη? Αυτή είναι η καπιταλιστική τους ανάπτυξη. Για να μην πούμε τα λεφτά που δίνουν, τα δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα δώσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές ανάγκες και τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η ΛΑΡΚΟ όχι μόνο μπορεί να επιβιώσει, η ΛΑΡΚΟ μπορεί και να κρατηθεί ανοιχτή και να εξυγχρονιστεί και να χρηματοδοτηθεί και να δουλέψει σε όφελος της οικονομίας της χώρας των ίδιων των εργαζομένων. Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να ζήσει γιατί είναι φυσορυχείο. Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό το ΚΚΕ, όπως 45 χρόνια τώρα από τη μεγάλη απεργία της ΛΑΡΚΟ του 1977 που έλειψε τη χώρα. Δεν έλειψε ούτε μία στιγμή από αυτό το μετερίζει του αγώνα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με αλληλεγγύη, με οργάνωση του αγώνα, με παλαϊκό μέτωπο, με κοινωνική συμμαχία. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη για πάντα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.